Νομίζω, κύριε Μπελιγκόνη, ότι γίνεται φανερό ότι τα σχέδια για τη συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, σχέδια βέβαια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα σχέδια για τα οποία εμείς είχαμε προειδοποιήσει και προεκλογικά μέσα στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, γίνεται φανερό ότι εξελίσσονται. Μάλιστα φαίνεται ότι επιταχύνονται με βάση τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, τη χθεσινή του συνέντευξη. Πρόκειται κατά την άποψή μας για ένα σχέδιο πολύ επικίνδυνων διευθετήσεων γύρω από τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, κάτω πάντα από την αυστηρή εποπτεία και επαγρύπνηση του αμερικανονατοϊκού παράγοντα. Κοιτάξτε, οι εκφράσεις και οι διατυπώσεις του Πρωθυπουργού μας γεμίζουν ανησυχία, όπως για παράδειγμα οι περιβόητες υποχωρήσεις ως αφετηρία διαπραγμάτευσης, την οποία είπε χθες, ή ότι θα φτάσουν οι διαπραγματεύσεις μέχρι τον πυρήνα της διαφοράς. Και τα λέμε όλα αυτά και λέμε στο λαό να υπαγρυπνεί και να έχει το νου του, γιατί μέσα από όλο αυτό το ευρωνατοϊκό σχέδιο για τη συνδιαχείριση του Αιγαίου, αυτό το σχέδιο μάλλον εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο, στη γενικότερη αντιπαράθεση που εξελίσσεται ανάμεσα στο ευρωνατοϊκό μπλοκ και στο ευρασιατικό, ανάμεσα δηλαδή στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ και τη Ρωσία και την Κίνα από την άλλη μεριά. Τμήμα αυτού του ανταγωνισμού είναι και η περιφερειακή ανταγωνισμή εν προκειμένου της Ελλάδας της Τουρκίας με την Ελλάδα και οι απαράδεκτες διεκδικήσεις της τουρκικής αστικής τάξης, που φτάνει στο σημείο να θέτει και ζήτημα μη αναγνώρισης των συνόρων και αναθεώρησης της συνθήκης του Λοζάνης. Και λέμε στο λαό ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση, γιατί προκειμένου οι ευρωνατοϊκοί να αγκιστρώσουν για τα καλά την Τουρκία στο δικό του στρατόπεδο, είναι φανερό ότι τις δίνουν αέρα στα πανιά για να διεκδικεί ακόμα περισσότερα, και όχι μόνο απέναντι στη χώρα μας, ευρύτερα στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι, αν θέλετε, το ευρωνατοϊκό πλαίσιο, είναι το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι τουρκικές διεκδικήσεις, και νομίζουμε ότι είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που καθιστά επικίνδυνες και αυτές τις διαπραγματεύσεις, γιατί, ας μην κρυβόμαστε, δεν διαπραγματεύονται λαοί, διαπραγματεύονται εκπρόσωποι των αστικών τάξεων και της Ελλάδας και της Τουρκίας, γιατί τέτοιοι είναι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ερντογάν, οι αστικές τάξεις, οι οποίες την ώρα που συνεργάζονται, βλέπουμε ότι μάλλον πολλές φορές συνεργάζονται, αλλά την ίδια στιγμή αντιπαρατίθενται και ανταγωνίζονται πολύ έντονα. Όλο αυτό το σκηνικό, λοιπόν, είναι ένα επικίνδυνο σκηνικό, και λέμε εμείς, εξακολουθούμε να λέμε, ότι θα πρέπει να δημιουργούνται συνεχώς και να ανεβαίνει το επίπεδο της φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ανάμεσα στον τουρκικό λαό και στον ελληνικό λαό. Και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των σχέσεων, των πραγματικά θερμών συντροφικών σχέσεων ανάμεσα στο τουρκικό κομμουνιστικό κόμμα και στο ελληνικό. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές, που έδωσε αυτά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μοιάζει να είναι δυνατή η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα δεν είναι όμως, γιατί έχει απέναντί της ένα εργατικό, ένα λαϊκό κίνημα, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό, και βεβαίως ένα πιο ενισχυμένο κομμουνιστικό κόμμα. Γιατί, ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, την αντιπολίτευση εμείς δεν την αθροίζουμε. Έχει σημασία, αντιπολίτευση είναι τα υπόλοιπα 7 κόμματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αντιπολίτευση από τη σκοπιά των συμφερόντων των εργαζομένων και του λαού. Τέτοια αντιπολίτευση θεωρούμε εμείς ότι κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας εξ αρχής, εξ ορισμού, θα έλεγε κανείς. Από εκεί και πέρα, τώρα στο εργατικό, στο συνδικαλιστικό κίνημα, για αυτό που με ρωτήσατε, νομίζω ότι τα σωματεία είναι ανοιχτά για όλους όσους έχουν διάθεση να παλέψουν και να αγωνιστούν και να διεκδικήσουν. Κανείς δεν απέκλεισε κανέναν. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΜΕ, στο οποίο αναφερθήκατε, είναι μια μετοπική συσπήρωση συνδικαλιστών, ομοσπονδιών, συνδικάτων, σωματείων, και βεβαίως έχουν οι πάντες το δικαίωμα να συμμετέχουν, με βάση βεβαίως τη συνδικαλιστική γραμμή, την ταξική γραμμή που έχει επιλέξει αυτό το συγκεκριμένο το πανεργαστικό αγωνιστικό μέτωπο. Τα λέμε αυτά γιατί έχουν εξαιρετική επικαιρότητα τις μέρες τις οποίες διανύουμε, και λόγω του καύσωνα, γιατί είναι το ΠΑΜΕ αυτό το οποίο μπαίνει μπροστά, και οι κομμουνιστές, για να εφαρμοστούν
τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον καύσωνα, γιατί δεν αρκεί μια κυβέρνηση να βγάζει μια κυβερνητική εγκύκλιο. Το θέμα είναι πόσο εφαρμόζεται αυτή η κυβερνητική εγκύκλιο στους χώρους δουλειάς. Και σήμερα, αν δεν πήγαινε το ΠΑΜΕ, για παράδειγμα, στα ναυπηγεία της Ελευσίνας, στην ναυπηγοεπισκευαστική του Περάματος ή στο αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αθήνα και σε άλλους χώρους, ναι, αυτά τα μέτρα θα μένανε στα χαρτιά. Ξέρετε, υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτά που διακηρύσσονται και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στους εργασιακούς χώρους. Ή το ζήτημα της αύξησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που άκουγα πριν λίγο, λοιπόν, ναι, μια σχετική συζήτηση. Είναι φανερό ότι εδώ θα πρέπει να ανέβουν οι διεκδικήσεις για να μειωθούν τα εισιτήρια άμεσα, κατά 50% τουλάχιστον, και να αφορούν και όσους έχουν βγάλει τα εισιτήρια. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί σε μια από τις πιο τουριστικές χώρες του κόσμου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, πάνω από το μισό του ελληνικού λαού, να μην έχει το δικαίωμα ουσιαστικά, ναι, να κάνει έστω και λίγες μέρες διακοπές σε αυτές τις ωραίες ελληνικές παραλίες. Λέω, αυτά είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να αγωνιστεί το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μαζί με τις αυξήσεις, βεβαίως, στους μισθούς, στα εργασιακά δικαιώματα. Είναι δεδομένη η επίθεση που θα ξετυλίξει η σημερινή κυβέρνηση, συνέχεια της προηγούμενης δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι δεδομένη, κύριε Μελικόνη, και η άσφαιρη αντιπολίτευση που θα τις κάνουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που σύμφωνα με τα λεγόμενά του στη Βουλή, στις προγραμματικές δηλώσεις, ακούσαμε να λένε ότι θα την ελέγχουν κατά πόσο εφαρμόζει το πρόγραμμά της. Λοιπόν, εμείς ως ΚΚΕ λέμε ότι θα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να την εμποδίσουμε να εφαρμόσει αυτό το αντιλαϊκό αντεργατικό της πρόγραμμα.